Στη Λευκοσία βρίσκεται ο Γρηγόρης Βαλτινός, πρωταγωνιστής της επιτυχημένης σειράς του Αντένα Έρωτας. Ο διάσημος ηθοποιός έγινε δεκτός από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Αντένα, Λουκιό Αφιλού, που περπάτησε στην οδό Λίδρας, όπου δέχθηκε δώρα και ευχές από τους θαυμαστές του και αποκάλυψε στο Γιάννη Σενόπουλο τη συνέχεια του Έρωτα. Εσείς θαυμάζετε αυτά και εμείς θαυμάζουμε εσάς κάθε απόγευμα. Αγκαλιές γεμάτες αγάπη και θαυμασμό βρήκε στη Λευκοσία ο πρωταγωνιστής της επιτυχημένης σειράς του Αντένα Έρωτας, Γρηγόρης Βαλτινός. Περπάτησε την οδό Λίδρας και σε κάθε γωνιά συναντούσε θαυμαστές του, αλλά και φανατικούς της σειράς στην οποία πρωταγωνιστεί. Τα έκανε ο πληθωρός του και είναι στο 1960. Αυτό εδώ, ναι, στο γάζι, διότι έχω δυο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έκλεισε το εργοστάσιο και ήταν τα τελευταία. Βλέπω μια αγάπη, μια λατρεία, μια αγκαλιά πολύ μεγάλη από την Κύπρο. Πρέπει να σας πω ότι έχω ιερούς δεσμούς με την Κύπρο, γιατί έχω φίλους ετών εδώ πέρα. Επισκέφθηκε τον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου της πρωτεύουσας. Περπάτησε στην οδό Λίδρας μέχρι το φυλάκιο της Εθνικής Φρουράς στην Πράσινη Γραμμή και ένιωσε συγκίνηση βλέποντας τις φωτογραφίες των αγνοωμένων. Υπάρχει μια αδικία που σέρνεται χρόνια τώρα, δεκαετίες. Είναι κάτι που μας πονάει εμάς. Νιώθουμε και εμείς Κύπροι, όπως και οι Έλληνες πιστεύω νιώθουν, όπως και οι Κύπροι νιώθουν Έλληνες. Είναι κάτι που οι ελπίδες όλων στρέφονται προς τη λύση του. Συνοδευόμενος από το φίλο και συνεργάτη του από τα φοιτητικά του χρόνια, Νεόφυτο Ταλιώτη, ο διάσημος ηθοποιός επισκέφθηκε και τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Αντένα, Λουκί Παπαφιλίππου, ο οποίος του έδωσε συμβολικό δώρο εκτίμησης των όσων έχει προσφέρει στην τέχνη. Ο Γρηγόρης Βαλτινός σημείωσε ότι δεν είναι τυχαίο που ο Αντένα Κύπρου είναι πρώτο σε τηλεθέαση και είπε τα καλύτερα λόγια για τη διοίκηση και το προσωπικό του Αντένα. Ευχαριστώ. Είναι πρώτο ο Αντένα Κύπρου. Πιστεύω ότι υπάρχει πολύ καλή διοίκηση. Είχα κι άλλη εμπειρία στο παρελθόν. Το σύριαλ ξεκίνησε από εδώ. Είχαμε εφές και με τον πρόεδρο και με όλους τους ανθρώπους του Αντένα εδώ πριν 2-2,5 χρόνια που ξεκίνησε το σύριαλ και διαπίστωσα μεράκι, ξυπνάδα, οργάνωση και αγάπη. Όσο για τη συνέχεια του έρωτα, ο Γρηγόρης Βαλτινός ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικός, δίνοντας σημάδια από την πλοκή η οποία θα ακολουθήσει και θα καθυλώσει τους τηλεθεατές στις οθόνες. Επίκειται ένας μεγάλος έρωτας με την Έλενα, με την οποία έχει ξεκινήσει ένα φλερτ. Η Έλενα, το περίεργο είναι ότι είναι κυπριακής καταγωγής. Ναι, και έτσι λοιπόν... θα έχουμε μία ακόμα επαφή με την Κύπρο. Θα βρεθεί ο δολοφόνος, ο οποίος έχει αναστατώσει όλη τη σειρά για μας.